Ο αστυνομικός σηκώνει το όπλο του και πυροβολεί τον νεαρό διαδηλωτή στο στήθος από πολύ κοντά, σχεδόν εξ επαφής. Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί πραγματικά πυρά εναντίον των εξεγερμένων νεαρών, που εδώ και 4 μήνες διαδηλώνουν ζητώντας περισσότερη δημοκρατία. Ο 18χρονος πέφτει στο έδαφος χωρίς να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Γύρω του οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει άλλους διαδηλωτές, ενώ ένας από αυτούς επιστρέφει κοντά του όχι για να διαπιστώσει ποια είναι η κατάστασή του, αλλά για να ελέγξει τι έχει πάνω του. Αργότερα οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν πως οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι κρίνοντας ότι ένας από αυτούς βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο πυροβόλησαν. Ο τραυματισμένος νεαρός έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη. Παρά την απαγόρευση των αρχών και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ βγήκαν και πάλι στους δρόμους την ημέρα της Εθνικής Επετείου της Κομμουνιστικής Κίνας. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με τους δρόμους της πόλης να θυμίζουν πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές πέταξαν δεκάδες βόμβες Μολότοφ, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, με τη Βρετανία να καταγγέλει πως η χρήση πραγματικών πυρομαχικών ήταν δυσανάλογη των επεισοδίων. Η περιοχή γύρω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης που είχε απομονωθεί από χθες έγινε στόχος επίθεσης με βόμβες Μολότοφ. Η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, ενώ διέταξε την εκένωση του κτηρίου του Νομοθετικού Συμβουλίου. Την ώρα που μέλη της τοπικής διοίκησης συμμετείχαν σε τελετή έπαρσης της σημαίας με αφορμή την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, χιλιάδες διαδηλωτές πέταξαν βόμβες Μολότοφ σε σταθμούς του μετρό, καθώς και σε γραφεία κινέζικων εταιριών και τραπεζών. Κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ κατέβηκαν στους δρόμους και ακολούθησαν τους διαμαρτυρόμενους με τα βία επεισόδια να συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα. Οι αρχές της πόλης είχαν λάβει αυστηρά μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια διοργάνωσης διαμαρτυριών. Στους δρόμους βρίσκονταν 6.000 αστυνομικοί, ενώ περισσότεροι από 15 σταθμοί του μετρό έκλεισαν προληπτικά. Ωστόσο, οι διαδηλωτές είχαν προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιούσαν την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής της Κίνας για να διατρανώσουν το αίτημά τους για περισσότερη δημοκρατία, μποϊκοτάροντας την προσπάθεια του Πεκίνου να παρουσιάσει την οικονομική και τη στρατιωτική πρόοδό της.